Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Stardew Valley. Είναι η μέρα 27. Πρέπει να βρέχει έξω. Νομίζω κιόλας ότι δεν θα βρέχει την επόμενη μέρα από ό,τι λέει εδώ πέρα. Δεν έχω τύχη ούτε ατυχία. Και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε βάλει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάποιους δρόμους. Να πηγαίνουν προς το κοτέτσι μας. Και μια σκύβα κοτέτσι, όλος τυχαίως, έχουμε και κοτέτσι. Όπου πλέον θα πρέπει να ερχόμαστε και να δίνουμε καρδούλες στις κότες μας. Και θα περιμένω κιόλας να μεγαλώσουν σιγά σιγά για να κάνουν κανένα αυγό. Γιατί έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βοηθήσουν κάπως. Φυτέψαμε εδώ και κάτι δέντρα. Κάποια στιγμή θα βγουν, δεν πειράζει. Εδώ φτιάχναμε ένα δρόμο ο οποίος θέλω να πηγαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω όσο γίνεται. Και να ανοίξουμε λίγο το δρόμο προς τη μεριά αυτή. Βάζοντας και άλλα πέτρινα πράγματα. Και σήμερα σε αυτό το επεισόδιο λογικά θα πάμε. Στο καλοκαίρι. Θα περάσει η εποχή. Δεν ξέρω πόσες μέρες μείνανε. Πάω να τσεκάρω τώρα. Δεν φυτρώνω κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν φυτεύω βασικά μέχρι να καταφέρουμε. Το πρώτο μας sap. Επιτέλους. Για να δούμε. Oak resin. Αυτό λογικά κάπου χρησιμεύει. Θα το ψάξουμε. Πρέπει να δούμε αν έχει κάποιο γενέθλια. Γενικότερα να κάνουμε τα κουμάντα μας. Γενικά γύρισα πίσω για να αφήσω κάποια πραγματάκια που ίσως να μην χρειάζεται να τα έχουμε μαζί μας. Θα αφήσω και αυτό εδώ. Δεν ξέρω ακόμα τι θα το κάνω βέβαια. Το αφήσω εκεί και βλέπουμε. Και τα μανιτάρια επίσης θα τα αφήσουμε εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα κουβαλάω μαζί μου. Καθώς ήρθα να χαιρετήσω το Σέιν, μου λέει: εκπλήσουμε που ακόμα προσπαθείς να με κάνεις φίλο, λέει. Δεν ήμουν αρκετά αγενής μαζί σου για να το πιάσεις το νόημα. Είμαι σε φάση: what the fuck, Σέιν. Θέλω να είμαι φίλο σου. Δεν και καλά. Κότρα του πάω, έτσι επίτηδες. Λοιπόν, σήμερα έχει η Έμιλη γενέθλια. Δεν ξέρω τι δώρο της αρέσει άραγε, όμως θα ήταν καλή φάση να ξεπερδεύω μαζί της και με τα δώρα της τσακ μπαμ. Οπ, ένα ψωμί. Εδώ ζει η Έμιλη και για κάποιο λόγο βλέπω ένα βιντεάκι. Λέει, α, πάντα λέει, εγώ καθαρίζω. Λέει, είναι η σειρά σου αυτήν την εβδομάδα, λέει η Χέλη. Και κοιτάξτε τι φάτσα έχει αυτή τη στιγμή. Τσακώνεται από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω, αδέρφια είναι. Πάλι παιδιαρίζει, Χέλη, λέει. Κάνω την περισσότερη δουλειά σε αυτό το σπίτι και το ξέρεις. Κλασικά προβλήματα μεταξύ δύο αδερφών. Ω, είναι αυτό το καινούργιο παιδί αγρότης τέλος πάντων. Για μας λέει, να ξέρετε. Έχει και ένα όνομα, ξέρεις, λέει η Έμιλη. Όντως ρε, λέει, έχουμε και ένα όνομα. Τόσο καιρό σας δίνω Ντάφοντιλ. Τι θα γίνει με την πάρτι σου. Ποντάρο λέει αυτή ότι καταλαβαίνεις ότι έχω δίκιο εδώ πέρα, έτσι. Όχι, με βάζουν ένα μπλέξο ανάμεσα σε γυναικείο καυγά. Δεν πρέπει. Και λέει, συγγνώμη που πρέπει να μπλέξει σε αυτό, Ζήση. Η Χέλεϊ παραπονιέται επειδή τη είπα να καθαρίσει κάτω από τι κουρτίνε. Δεν ξέρω, Κάσιον, δεν ξέρω τι σημαίνει καν. Δεν μα ενδιαφέρει. Και αυτό γιατί λέει, τη καθάρισα την προηγούμενη εβδομάδα εγώ. Και εγώ πρέπει να πω στη Χέλεϊ μία από τι τρει επιλογέ. Ή σταμάτα να γκρινιάζει και απλά καθαρισέτε. Γιατί να μην το έχει να είναι αυτή η εβδομαδιαία σου δουλειά. Και Έμιλι, δείξε υπεράνω και κάτω εσύ αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά δεν ξέρω τι πρέπει να απαντήσω. Και το Χέλεϊ, γιατί να μην είναι αυτή τη φορά να μην το κάνεις κάθε εβδομάδα εσύ. Ή να πω στον Έμιλι να το κάνει τέλος πάντων. Θα απαντήσω για τη Χέλεϊ, θα της πω γιατί να μην είναι η εβδομαδιαία σου μοναδική δουλειά. Αν και φαίνεται. Θα πω, Έμιλι, δείξει περάνω. Όχ. Θα πρέπει να δείξει περάνω, λέει, και τι υποτίθεται αυτό, κοιτάξτε πώς με κοιτάει. Νομίζω ότι είμαι μωρό, ε. Απαντάει η Χέλεϊ και φεύγει τρέχοντας. Είναι και λίγο μπερδεμένη βέβαια. Νομίζω πως είπα όμως το δίκιο αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να το κάνω εγώ, λέει η Έμιλι. Και μάλλον διαλέξαμε κάτι λάθος. Ίσως χάσαμε και λίγο αστεράκια, δεν ξέρω τι, με την Χέλεϊ, η οποία έχει έρθει εδώ πέρα. Και εμείς σε φάση. Πλέον το έχει ξεχάσει όλα και μιλάμε απλά μια χαρά. Τώρα με την Έμιλι, εγώ θέλω να τη δώσω δώρο γενεθλίων και από ό,τι φαίνεται δεν είμαι αρκετά φίλο για να μπω εκεί πέρα. Ει, έλα εδώ. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω να περάσω κάποια άλλη στιγμή από το σπίτι του να του το δώσω. Όλη τη μέρα θα την περάσω στο ρηχείο εδώ μεταξύ, να πάμε λίγο παρακάτω και πάω να δώσω ένα Salmon Berry στο φίλο μου το Linus. Δεν ξέρω, εδώ θα είναι. Είναι σπίτι του. Linus, πάρε ένα δώρο. Υπέροχο δώρο, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να είναι χαρούμενο ο φίλο μα. Έχουμε μια καρδιά με το Linus. Θα ήθελα να το κάνω φίλο, γιατί όχι. Γενικά πρέπει να είμαι γενναιόδωρος. Ήρθα στο ρηχείο, πάω στον όροφο 30 και θα οδεύσω προς 40 όσο γίνεται. Ω, ξέχασα να πάρω πάλι τα torch. Ω, κάτι υπάρχει εδώ. Υπάρχει ένα μικρό τρατάκι. Για άλλα πιο εδώ στα φώτα.
Το βλέπετε? Ένα γκρίζο. Το σκότωσα. Μου έδωσε stone μόνο και μία σκάλα. Πάλι ξέχασα να φέρω το torch μου. Και τα torch χρειάζεται και δεν βλέπεις τίποτα γενικότερα. Τουλάχιστον βρήκα ένα χρυσορυχείο από κόπερ. Οπότε θα πάρω όλα αυτά τα κόπερ ξαφνικά. Θα γίνω πλούσιος. Βρήκα και τη σκάλα. Πάλι αυτός ο τύπος εδώ πέρα, ο γκρίζος. Και νυχτερίδα. Αρχίζουν να δυσκολεύουν τα πράγματα. Και αυτός εδώ δεν τρώει και πολύ damage. Εν τω μεταξύ αυτός δεν φαίνεται καθόλου στο σκοτάδι, έτσι, χωρίς πλάκα. Έρχεται ξαφνικά και μου επιτίθεται. Και ούτε καν τον βλέπω. Εδώ ένα cherry bomb είναι ότι πρέπει. Γιατί έχει πολλά πράγματα. Τα σπάσα όλα. Και τώρα δεν ξέρω εδώ. Είναι ένα τερατάκι το οποίο δεν φαίνεται και πολύ. Όροφος 35. Τα κατάφερα, παρόλο που δεν είχα κάτι να σκάψω. Παρόλο που δεν είχα torch. Ού, και άλλη μια σκάλα. Και στο επόμενο level είναι και άλλη σκάλα εδώ έτοιμη. Είμαστε στο level 36. Μόλις πάμε στο level 40, ξεκλειδώνουμε το quest. Η ώρα πάει 10, δεν προλαβαίνω και πολλά. Οπότε μάλλον θα φύγω. Είμαι στο level 38. Άλλα δύο level ήθελε. Θα έρθουμε και την επόμενη μέρα, δεν πειράζει. Σήμερα έχει να προλάβουμε να γυρίσουμε σπίτι μας να κοιμηθούμε. Και μια πήγε 12 είναι η ώρα για ύπνο. Και φτάσαμε level 3 το combat. Πήραμε συν 5 HP γενικότερα, καινούργια συνταγή μαγειρέματος. Και η μέρα 28 της άνοιξης, τσακ μπαμ. Τελευταία μέρα της άνοιξης γενικότερα, έρχεται το καλοκαίρι. Και αφού ήρθα και χαιρέτησα τις κότες μου. Γυρνώντας πίσω, εδώ πέρα, θα δείτε ότι γενικότερα είναι έτοιμα και τα φασόλια για άλλη μια τελευταία φορά. Ότι πρέπει. Να δω, τα τάπερ εδώ είναι άδεια. Οκ, okay, και πάω να τα πουλήσω στην. Στον Pierre. Και το άλλο τάπερ εδώ είναι έτοιμο. Πήραμε κι άλλο oak resin. Δεν μπήκα καθόλου στη σπηλιά για να δω αν έχουν γίνει καινούργια μενιτάρια, αλλά δεν πειράζει. Πάμε προς το πρώτο να δούμε αν πουλιέται το oak resin. Δεν θυμάμαι πού χρησιμεύει γενικά. Τι θα μπορούσα να κάνω μαζί του. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Ωραία, και μπαίνουμε στο μαγαζί του Pierre να πουλήσουμε τα φασολάκια μας. Και ήρθα στον Clint. Ο λόγος που ήρθα στον Clint είναι ότι θέλω να κάνω. Να ανοίξω αυτό το μεγάλο geode. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Ούτε αυτό που. Jamborite λέγεται. Έχουμε και 2 ακόμα. Εντάξει, και okay, έδωσε 3 copper. Και αυτό εδώ. Αυτό παίζει να είναι sandstone, Τα χρειάζεται ο Gunther. Το έχω δώσει ήδη λογικά για να μην το χρειάζεται. Το άλλο σίγουρα το θέλει ο Gunther. Πάμε να το δώσουμε. Καθώς πάω προς τα mines, ξέχασα να δώσω το δώρο της Emily χθες. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Δεν με πειράζει ιδιαίτερα να σας πω την αλήθεια. Από την άλλη θα κάνω την καλή πράξη και θα δώσω στο Linus άλλο ένα δώρο. Και πάμε να κάνουμε και το quest που έχουμε για τα ορυχεία μας. Λοιπόν, έφτασα στο level 40. Και τώρα μόλις έφτασα λέει reach the bottom of the mine. Δηλαδή να φτάσω όσο πιο βαθιά γίνεται. Που δεν ξέρω καν πόσο είναι το πιο βαθιά που γίνεται. Και κέρδισα ένα slingshot σαν δώρο. Θέλει πέτρες λέει για άμμο και καλά. Τις έβαλε 35 πέτρες εδώ πέρα, όχι. Δεν θέλω να τις χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Πάντως από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχει silver. Και για να δούμε, σκοτώνοντας αυτά εδώ τα ζωάκια ίσως, αν θυμάμαι καλά. Όχι, κάτι tiers δεν είναι. Frozen tier για τον Gunther. Ού, και εδώ έχει silver, παιδιά. Από εδώ και πέρα θα έχουμε... ό,τι καλύτερο. Θα μπορούμε να προχωρήσουμε άνετα. Παντού. Όχι silver, iron. Τέλος πάντων, όλο τον μπερδεύω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήδη μαζέψαμε 8 άνετα, παιδιά. Θα κάνουμε τις εξελίξεις μας. Βέβαια, εδώ πέρα είναι χιονισμένα, φαίνεται ξεκάθαρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι είναι διαφορετικά και τα τερατάκια που συναντάς. Και ακόμη και οι νυχτερίδες είναι άλλου τύπου. Ας μαζέψω εγώ το iron της ζωής μου τώρα, γιατί χρόνια ήθελα να πάρω αυτό το iron και το πάλευα. Και επιτέλους φτάσαμε στα level να ξέρουμε ότι από τα 40 και μετά έχει iron. Okay. Level 42, πήραμε το iron που χρειαζόμαστε, έχουμε χαλάσει πάρα πολύ από την ενέργειά μας, είναι σχεδόν 9 το βράδυ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να φύγουμε από τα ορυχεία και να πάμε προς το σπίτι μας. Μήπως κάνω καμιά ομορφιά για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι που μόλις ξημερώσει θα είναι καλοκαίρι, επιτέλους. Ωραία, και αφού ήρθαμε πίσω, μήπως είναι η ώρα να αρχίσουμε να φτιάχνουμε silver ore, iron ore. Δεν ξέρω, θα το μπερδεύω για πάντα, να ξέρετε, να μην σπάζεστε, θα το λέω πάντα λάθος. Το λέω από τώρα, να ξέρετε. Λέω να έρθω να πουλήσω μερικά quartz,
Amethyst, Clam, Topaz. Ού, έχουμε καινούργιο τάπερ εδώ. Τυχαία ήρθα προς το δοκάδο και το είδα. Τυχαία ήρθα απλά για να συνεχίσω εδώ πέρα ό,τι κάνω. Να καθαρίσω λίγο το τοπίο. Τρώω salmon berry για να έχω λίγο ενέργεια, για να καθαρίσω εδώ το δρόμο και να φτιάξω την ένωση που θα ήθελα. Να, εδώ έχει κάτι πέτρες. Καλό είναι να φύγουν από εδώ. Κάτι ξύλα στην άκρη. Και από εδώ που είναι ο δρόμος θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε και από την κάτω πλευρά της φάρμας μας δρόμο. Κανονικό, όπως έχουμε στην πάνω πλευρά. Και να το φέρουμε να ενώνει όσο πιο όμορφα γίνεται μέχρι εκεί που είμαστε. Ου, αργήσαμε, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω το δρόμο. Εδώ πάνω θα έρχεται, θα ενωθεί με αυτό το κομμάτι και θα πηγαίνει όλο ευθεία ο δρόμος, μια χαρά. Βλέπετε εδώ, χωρίζει τη φάρμα όπως πρέπει. Και παίρνουμε και το iron bar, βάζουμε ένα ψήνει καινούριο iron και πάμε για ύπνο. Ήρθε η ώρα να πάμε για ύπνο και να δούμε να ξημερώνει καλοκαίρι. Μέρα 28 της άνοιξης λέει, παίρνουμε λίγα λεφτά γιατί πουλήσαμε αρκετά πραγματάκια. Και για να δούμε πώς θα γίνει η αλλαγή από 28, νούμερο 1, summer του πρώτου χρόνου. Τέλεια. Έχουμε 8.144 και πάμε να δούμε λίγο την τηλεόραση. Weather report, αλλάζει και μουσική όταν έρχεται το καλοκαίρι. Γενικά κάθε εποχή έχει δική της μουσική. Θα είναι ηλιόλουστα, λέει. Δεν θα είμαι τυχερός, λέει, τη σημερινή μέρα. Δεν πειράζει όμως. Ήρθε το καλοκαίρι μαζί με πάρα πολλά καινούργια σπαρτάλια να φυτέψεις. Ας πάρουμε τα hops για παράδειγμα, λέει. Τα vines μεγαλώνουν αρκετά αργότερα, αλλά όταν γίνουν έτοιμα μπορούν να τα παίρνεις κάθε μέρα, λέει. Τα hops, ok. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στο μαγαζί τι γίνεται. Έχουμε έτοιμο και εδώ άλλο ένα iron bar. Όπως βλέπετε εδώ έχουν χαλάσει τα παλιά φυτά που είχαμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε να φύγουν από εδώ. Μιας και είναι καινούργια μέρα η συγκεκριμένη που θα ασχοληθούμε λίγο με τα πράγματα της καινούργιας σεζόν. Πρέπει να πάμε καταρχήν να ασχοληθούμε λίγο με τις κότες μας. Πρέπει να τους πούμε ένα χάιδεμα να τους κάνουμε, ένα για να πούμε. Καταρχήν θέλω να πάρω και αυτόν εδώ από τη μέση. Θα τον βάλουμε κάπου αλλού. Θα δούμε προς το παρόν. Δεν έχω που να τον βάλω. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό στη θέση του. Και επίσης πρέπει να φτιάξουμε fertilizer. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ. Για όλα μας τα σπαρτά εδώ πέρα. Επίσης το bug meat που έχω εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε craft σε δόλωμα. Να έχουμε 100 δόλωμα να μπουν εδώ στο καλάμι ψαρέματος. Ωραία, και εφόσον έχουμε fertilizer τώρα, πάμε πρώτα να χαιρετήσουμε τις κότες μας, να δούμε τι γίνεται και μετά πάμε στον Pierre να αγοράσουμε πράγματα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανοίξει ακόμα ο Pierre. Για κάποιο λόγο μιλάω στις κότες μου και δείχνουν ότι δεν παίρνουν καρδιά. Α, πρέπει να τους βάλουμε να φάνε. Γι' αυτό δεν πήγε καλά το πράγμα. Αλλά δεν πειράζει. Ξέχασα να τους βάλω να φάνε. Και είναι σε φάση, ήρθες να μας πεις ότι μας αγαπάς, αλλά παρόλα αυτά δεν ασχολείσαι μαζί μας. Και έχουμε έτοιμο και αυτό εδώ το maple syrup. Το σιρόπι τέλος πάντων. Πάμε στην πόλη να δούμε. Άλλαξε καταρχήν κάτι, τώρα δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Πάμε να δούμε τα γενέθλια που έχουν για αυτό το μήνα. Έχουμε ανθισμένους κάκτους εδώ έξω από το τέτοιο, ανθισμένα τα λουλούδια. Και η γενέθλια έχει Μαρού αυτή τη φορά, ο Δημήτριος, ο Βίλι και ο Σαμ. Και έχουμε και δύο γιορτές για αυτό το καλοκαίρι. Ωραία, ας μπούμε μέσα να δούμε τι παίζει. Summer seats available, λέει. Γεια σου φίλε Πιέρ, να δούμε τι έχουμε καινούργιο εδώ πέρα. Καταρχήν έχουμε melon seeds που είναι αρκετά ακριβά και κάνει 12 μέρες για να γίνει έτοιμο. Tomato seeds κάνει 11 μέρες για να γίνει έτοιμο, είναι φθηνό και συνεχίζει να παράγει, λέει, και μετά. Δηλαδή βγάζει συνέχεια ντομάτες, με ένα σπόρο βγάζει συνέχεια, δεν το παίρνει μια φορά και τέλος. Blueberry seeds, λέει, που κάνει 13 μέρες και πάλι και αυτό συνεχίζει να παράγει μετά την πρώτη φορά που το μαζεύεις. Pepper seeds, λέει, τα κάνεις plant το καλοκαίρι, παίρνει 5 μέρες να είναι έτοιμο και συνεχίζει να παράγει μετά την πρώτη φορά που το παίρνεις. Όλα έτσι είναι εδώ πέρα. Wheat seeds, έχει παραπάνω. Τα wheat seeds, λέει, τα βάζεις ή το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο. 4 μέρες κάνει, λέει, να γίνει. Δεν ξέρω που χρειάζεται το wheat, εντωμεταξύ. Και τα radish κάνουν 6 μέρες για να γίνουν έτοιμα. Poppy seeds. Είναι ένα λουλούδι αυτό. Έχει πάρα πολλά φυτά το καλοκαίρι, εντωμεταξύ.
Είναι το λουλούδι. Μετά είναι το Spangled Seeds και το Hop Starter καλαμπόκι. Παίρνει λέει 14 μέρες για να γίνει και μετά βγάζει συνέχεια καινούργιο καλαμπόκι. Sunflower. Γενικά έχει πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι να πάρω αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με ντομάτες. Μου έχετε κάνει κιόλας, μου έχετε πει στα σχόλια ότι οι ντομάτες είναι το σημαντικότερο, το πιο ωραίο για να βγάλεις πολλά λεφτά. Αρκετά λεφτά έχω. Όρεξη να τα καλλιεργήσω όλα αυτά δεν ξέρω αν έχω. Πήρα 40 ντομάτες. 15 melon seeds. 15 blueberry. 15 pepper seeds. Και 15 καλαμπόκια. Να πάρω και hops. Θα πάρω και hops. Άλλα 15. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να φυτέψουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε 40, 15, 15, 15 και 15 και 14 δεν χωρούσε άλλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Πρέπει να πάμε όλη μέρα, θα σχεδιάσω τα φυτά. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ένας θεός ξέρει πόσο πότισμα θα πρέπει να ρίχνω κάθε πρωί μέχρι να ανακαλύψουμε τα αυτόματα ποτιστήρια, παιδιά. Ευτυχώς τουλάχιστον τώρα έχουμε λίγο silver και ξέρω και πού να πάρω silver για να φτιάξουμε τα ποτιστήρια. Αυτό που θα μου πείτε πάρα πολύ είναι ότι έχω ήδη ποτιστήρια. Θα σας δείξω τώρα αμέσως. Αν πάμε εδώ στο crafting, έχει ένα ποτιστήρι που λέγεται εδώ Sprinkler. Κάνει ένα copper bar και ένα iron bar. Το οποίο ποτίζει, έτσι όπως βλέπετε, το ποτιστήρι εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Ενώ όταν ανακαλύψω το επόμενο ποτιστήρι, θα κάνει γύρω-γύρω του, παντού. Οπότε περιμένουμε λίγο ακόμα. Εμείς τώρα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το έδαφος για το που θα μπουν όλα αυτά. Το ποτιστήρι θα μπει εδώ. Όταν είναι έτοιμο. Οπότε θα κάνω τέτοιες γωνίες εδώ στο κέντρο και γύρω γύρω μου θα σκάβω και θα αφήνω χώρο για τα ποτιστήρια γενικότερα. Κυριολεκτικά θα φάμε όλη μας τη μέρα στη φάρμα. Νομίζω πως είναι απαραίτητο. Κάπου πρέπει να μπει και το σκιάχτρο. Θα βάλουμε ένα σκιάχτρο εδώ ας πούμε και θα συνεχίσω ό,τι κάνω εδώ πέρα. Ωραία, ας πούμε ότι μία φάρμα είναι αυτή. Φέρνω το fertilizer έξω να μην το ξεχάσουμε εννοείται και αρχίζω και βάζω παντού fertilizer. Ήδη το ένα χωράφι πήρε, βλέπετε και τη διαφορά έτσι, στο έδαφος. Στέκομαι εδώ στο κέντρο και πετάω fertilizer γύρω-γύρω. Βλέπετε, τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα τώρα, όπως σας είχα πει, σε σχέση με την πρώτη σεζόν που δεν είχαμε λεφτά και κάναμε πράγματα αναγκαστικά. Βέβαια, δεν θα μας φτάσει το fertilizer για όλα τα προϊόντα. Αυτό βλέπω εγώ. Θα χρειαστούμε κι άλλα sap. Από τα sap φτιάχνουμε τα fertilizer. Τα sap τα παίρνουμε από τα δέντρα, σε περίπτωση που δεν θυμάστε. Έχω ακόμα. Τελειώσαν τα sap και έχω 53 fertilizer. Τα fertilizer τα βάζουμε για να βγάζουμε αντικείμενα με αστεράκια, δηλαδή να είναι πολύ καλύτερα. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τις ντομάτες. Τι λέτε? Θα μπουνε εδώ, γύρω-γύρω. Ελπίζω να μην κάνω κανένα λάθος και το μετανιώνω μετά. Τις έβαλα τις ντομάτες εδώ πέρα το μεταξύ. Λείπουν κάποιες, πρέπει να συμπληρώσω. Λείπει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δεν έχω τόσες ντομάτες. Κακό αυτό. Δεν τυπολόγησα καλά. Βάλουμε και τα blueberries εδώ πέρα. Και εδώ τελειώσανε και εδώ δεν έχουμε βάλει κάτι. Χρειαζόμαστε ένα blueberry ακόμα. Αυτό είναι ένα λαθάκι που δεν το υπολόγισα, αλλά δεν πειράζει. Οκ. Okay. Μετά βάζουμε melon. Melon seeds, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Και εδώ θα μας λείπει κάτι. Οπότε για το OCD, εγώ πρέπει να ξέρω ότι για να βάλουμε ένα ολόκληρο γύρω-γύρω εδώ πέρα, χρειαζόμαστε όχι 15 αλλά 16. Αυτό δεν ήξερα. Ας βάλουμε και τις πιπεριές τώρα. Και αυτό που μένει είναι να φτιάξω. Λίγο ακόμα, ας φάω τα υπόλοιπα salmon berries εδώ πέρα τώρα, γιατί πρέπει να φτιάξω εδώ πέρα λίγο ακόμα για να φυτέψω δύο πράγματα ακόμα. Και μετά όλα αυτά θα θέλουν πότισμα. Στην αρχή θα ζοριστώ λίγο με το πότισμα, αλλά από τη στιγμή που θα φτιάξουμε τα αυτόματα ποτιστήρια θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Επίσης κάτι που δεν υπολόγισα είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει η λίμνη και δεν σε αφήνει να κάνεις πράγματα, οπότε θα ξέρω ότι από εδώ και πέρα θα βάζω τις φάρμες από την άλλη πλευρά και όχι από εδώ. Τώρα ας βάλουμε αυτά εδώ πέρα, τα οποία θα είναι λίγο ενοχλητικά από την άποψη ότι αυτά. Χρησιμεύουν και σαν φράχτες. Δεν βοηθάνε και τόσο νομίζω. Δεν σε αφήνει να περάσεις. Εδώ π.χ. έχω παγιδευτεί εγώ. Οπότε πρέπει να προσέχουμε που τα βάζουμε. Ήδη έχει αρχίσει να νυχτώνει. Και όπως νυχτώνει έχει μείνει μόνο να βάλουμε τα καλαμπόκια εδώ πέρα. Ωραία, έτοιμα και τα καλαμπόκια. Και ήρθε η ώρα να ποτίσουμε τα πάντα. Μιλάμε, θα ποτίσουμε ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει εδώ πέρα. Έτσι όπως πάει το πράγμα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο γενικότερα να ποτίσω μέχρι να ανοιχτώσει τα πάντα. Η ώρα πάει 11 σιγά σιγά. Ένα χωράφι έχει μείνει μόνο να κάνουμε. Αν δεν πάρουμε level στο farming με όλα αυτά που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή δεν θα πάρουμε ποτέ. Μιλάμε, έχουμε εξασκήσει το farming όσο πιο πολύ γίνεται.
Το μισό χωράφι μείνει ακόμα. Δεν θα σας πω, μόνο να σκεφτείτε το όταν γίνουν αυτά έτοιμα, πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Στην ουσία χαλάσαμε όλη μας την περιουσία για να τα βγάλουμε αυτά. Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Ελπίζω δηλαδή. Και ήρθε η ώρα για ύπνο. Μακάρι να έχουμε πάρει farming, γιατί θέλω να φτιάξω πάρα πολύ τα ποτιστήρια τα καινούργια. Μέρα δεύτερη εντωμεταξύ και δεν ξεκλείδωσα όντως τίποτα. Αν πάμε στα skills μου, βλέπετε ότι δεν πήρα ακόμα. Με level 5, στο level 6 ξεκλειδώνει αυτό. Ψάρεμα δεν έχω κάνει αρκετό, η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Να τα φυτά μου όλα. Ξεκινάνε σιγά σιγά την πορεία τους. Και ποιο είναι το θέμα τώρα, χρειάζεται να τα ποτίσουμε όλα από την αρχή. Ας πάμε λίγο και στα κοτόπουλά μας. Ου, έχουν μεγαλώσει τα κοτόπουλά μας. Τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε και τα αυγά τους. Τα οποία φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να τα πουλήσουμε κάπου ή να τα φάμε. Όντως μπορούμε να τα φάμε. Θα προτιμήσω να τα πουλήσω. Αφού πρώτα ξεκινήσω να ποτίζω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει εδώ πέρα. Καθώς πότισα εδώ τα πάντα γενικότερα και έφαγα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου, σκέφτηκα ότι τα αυγά δεν χρειάζεται να τα πουλήσω έτσι όπως είναι. Τα αυγά υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο τα κάνει μαγιονέζα. Ίσως η μαγιονέζα πουλιέται ακριβότερα. Για να δούμε. Καταρχήν χρειαζόμαστε 15 stone, 15 wood, ένα earth crystal και ένα copper bar. Οκ. Copper bar γενικά έχουμε. Wood, stone. Οπότε καλό να φτιάξουμε δύο μηχανήματα για μαγιονέζες. Να φτιάξω και τρίτο. Θα φτιάξω και τρίτο βασικά. Δεν κολλώνω πουθενά. Και πού να βάλω αυτά τα μηχανήματα. Ίσως τα βάλω εδώ δίπλα. Στο κοτέτσι. Πώς λειτουργεί τώρα αυτό. Θα το δούμε τώρα. Έχω πάνω μου 4 αυγά. Βάζω εδώ. Δεν ξέρω πόση ώρα παίρνει. Τα αφήνουμε εκεί να λειτουργούν και θα δούμε τι θα την κάνουμε με τη μαγιονέζα μετά. Σημασία έχει ότι η ώρα είναι 12 και δεν έχει μείνει σχεδόν καθόλου ενέργεια για οτιδήποτε. Επίσης έχουμε κάτι σπόρους για να κάνουμε, να φυτέψουμε και καλοκαιρινούς, καλοκαιρινά φρούτα. Τα ντάφοντελ και αυτά ξεχάστε, δεν είναι της άνοιξης, δεν θα ξαναβγούνε κανένα πλέον από εδώ και πέρα. Και το πρόβλημά μου είναι ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε κιόλας, χρειάζομαι grape λέει ο Sebastian. Δεν έχω, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχει κάποιο γενέθλια, όχι. Λεφτά θα ήθελα εγώ για να αντικαταστήσω, να αγοράσω όσα μου λείπουν από τους σπόρους που έχω αγοράσει ήδη. Όπα. Εδώ ένας τύπος έχει βάλει μια ομπρέλα. Και που λέει παγωτό. Το οποίο δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Καλό αυτό. Όπα. Να ένα από τα λουλούδια του καλοκαιριού. Το Sweet Pea. Είναι λουλούδι το οποίο λογικά τους αρέσει σε όλες τις γυναίκες. Θα μπορούμε να το δίνουμε και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Γκάνθερ. Γκάνθερ, θέλω να σου δώσω αυτό εδώ. Μπαμ. Reward δεν έχει για μένα, δεν πειράζει. Και μόλις βρήκαμε τη Χέλεϊ εδώ κάτω στην παραλία, οπότε είπα να τη δώσω ένα δώρο. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να πάρει άλλα δώρα. Δεν έχει αλλάξει η εβδομάδα. Ή τη έχω δώσει ήδη. Πρέπει να πάω στη Λία όμως να τη δώσω. Ω, εδώ έχει πετσέτες. Και τι είναι αυτό. Rainbow Shell. Πολύ όμορφο λέει, αλλά δεν ξέρω τι το κάνουμε. Οχ. Εδώ είναι η Λία. Τι δουλειά έχει στην παραλία, η Λία. Ήρθα για τον ήχο του ωκεανού. Όμορφο δεν είναι. Ναι, Λία. Επίσης, όμορφο είναι και αυτό το Daffodil. Πάρτο, αγαπητή. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ας προσπαθήσω να ψαρέψω κάτι για τη σημερινή ημέρα. Το καλοκαίρι δεν ξέρω να το ανέφερα, αλλά έχει διαφορετικά ψάρια από ό,τι οι άλλες εποχές. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Ορίστε, Red Mullet ή Red Mallet, σε περίπτωση που κάποιος ξέρει καλύτερα αγγλικά από μένα, δεν ξέρω πώς λέγεται όντως. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ δίπλα στη Λία, είναι τυχαίο αυτό. Εντάξει, δεν πιάνει τίποτα. Και ξέχασα να πάω να τσεκάρω τα μανιτάρια. Στην αυλή μου. Απίστευτο, πρέπει να πάω να δω. Ψάχνοντας εδώ πέρα το chest, βλέπω ότι έχουμε melon seeds. Το είχαμε πάρει από την προηγούμενη σεζόν και δεν τα χρησιμοποιήσαμε. Και έχουμε και mixed seed εδώ πέρα. Καλό είναι να πάμε να τα βάλουμε αυτά κάπου. Και ας μην έχει fertilizer, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε άλλο. Να μην κάθεται αυτή η περιοχή έτσι. Τα βάλαμε εδώ πέρα και ό,τι γίνει. Έτοιμες και οι μαγιονέζες εδώ πέρα. Βλέπω έχει έτοιμες τρεις. Δεν ξέρω που χρησιμεύουν γενικά. Όμως. Θα το ψάξω, πείτε μου και στα σχόλια αν ξέρετε και θα δούμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τα μανιτάρια. Είναι έτοιμα.
Ποιος ξέρει πόσο χάσαμε επειδή δεν τα μάζεψε όταν έπρεπε, αλλά τέλος πάντων να μαζέψουμε τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Επίσης πρέπει, μια και νυχτώνει και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, να τοποθετήσουμε δρόμους και προς το εδώ πάνω. Χρειαζόμαστε λίγους ακόμα, νομίζω άλλους 3. Έτοιμοι εδώ οι δρόμοι. Α, όχι έτοιμοι. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ πρέπει να σπάσουμε αυτό. Μπαμ. Εδώ είναι έτοιμο, όσο γίνεται. Και θα ετοιμάσουμε και αυτό εδώ. Δεν πηγαίνει βέβαια μέχρι κάτω-κάτω, αλλά δεν πειράζει. Καλά είναι και αυτό. Και τώρα παίρνω τα πέτρινα για να τα βάλω μέχρι κάτω. Ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ για να ενώσουμε. Σπάστο. Σπάσε και αυτό. Και ένα από τα μεγαλύτερα project που ανέλαβα σχεδόν ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω αυτό αν σπάει. Δεν είναι αρκετά δυνατό, λέγει, να το σπάσει. Οκ. Okay. Βλέπετε ότι ξεκινάει από εδώ ο δρόμος, από το κάτω μέρος της φάρμας. Είναι ένα μικρό εμποδιάκι, αλλά δεν πειράζει. Πηγαίνει μέχρι εδώ πάνω. Το βλέπετε και ενώνεται με τις υπόλοιπες φάρμες που πλέον έχουν αρχίσει και παίρνουν πάρα πολύ μορφή γενικότερα. Που φτάνει εδώ πέρα ο δρόμος. Πάει προς τα πάνω. Γενικά, οπ, να και η μαγιονέζα είναι έτοιμη. Και αυτή τη φορά λογικά θα πάμε νωρίτερα για ύπνο. Δεν νομίζω να προλαβαίνω να κάνω κάτι άλλο. Οπότε ας κοιμηθούμε. Πάμε στην ημέρα 3 του καλοκαιριού. Ακούγεται ένας θόρυβος. Level 3 το fishing πήγαμε και ξεκλειδώσαμε το crab pot, το οποίο είναι μια παγίδα που βάζεις για να πιάνεις, υποτίθεται, θαλάσσια πράγματα. Τα αφήνεις εκεί πέρα και πιάνεις καβούρια και χταπότια, δεν ξέρω και εγώ τι. Level 6 το farming δεν το πήγαμε. Θα πάμε σύντομα όμως, μην αγχώνεστε. Υπήρξε ένα σεισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας, μας λέει το παιχνίδι. Και αυτό σημαίνει κάποια πράγματα που μάλλον θα ανακαλύψουμε στο επόμενο επεισόδιο, μιας και στο συγκεκριμένο επεισόδιο φτάσαμε στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.